Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι, από το βήμα της σημερινής μας συγκέντρωσης καταδικάζουμε τη νέα σφαγή του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, την επίθεση στους Παλαιστινίους διαδηλωτές, την ομή βία και καταστολή, τις αεροπορικές επιθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες στη λωρίδα της Γάζας με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Η αναγνώριση του Ισραήλ ως πρωτεύουσας του κράτους του Ισραήλ από τη ΣΥΠΑ και οι συμφωνίες του Αβραάμ με κράτη του Περσικού κόλπου με αμερικάνικη εποπτεία φούσκωσε τα πανιά της Ισραηλινής επιθετικότητας που κλιμακώνει τις διώξεις, τις φυλακίσεις, τον ξεριζωμό των Παλαιστινίων από τις κατοικίες τους, την προσάρτηση Παλαιστινιακών εδαφών στη Δυτική Όχθη και τη θωράκιση της κατοχής στα Παλαιστινιακά εδάφη. Καταγγέλουμε την εγκληματική στάση των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μιλάνε για το δικαίωμα στην αυτοάμυνα του Ισραήλ, αβαντάροντας την επιθετικότητά του. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που στην ουσία καλύπτει τις δολοφονικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, επιχειρώντας προκλητικά να εξισώσει τον θήτη και το θύμα, συνεχίζοντας την πολιτική των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και αναβαθμίζοντας διαρκώς τις πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές συνεργασίες, τις στρατιωτικές ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Είναι πρόκληση κατά του λαού μας και των γειτονικών λαών και δίνουμε αποφασιστική απάντηση. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μας στον Παλαιστινιακό λαό. Στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα του για Παλαιστίνη ελεύθερη στα όρια του 1967 με το λαό κυρίαρχο και πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Απαιτούμε η ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει την ομόφωνη απόφαση της Βουλής από το 2015 για αναγνώριση ανεξάρτητου του Παλαιστινιακού κράτους. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ, έξω από το Υπουργείο Άμυνας, για να καταδικάσουμε μαζικά την επικίνδυνη πολιτική που εμπλέκει βαθύτερα τη χώρα μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους και παίρνει απ' άκρη σ' άκρη σε όλη τη χώρα αμερικανονατοικές βάσεις και υποδομές, μετατρέποντάς την σε πολεμικό προγεφύρωμα για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα και σε μαγνήτη στόχο επιθέσεων. Εμείς το δηλώνουμε ξεκάθαρα και σήμερα. Ούτε γη, ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Αυτή η επικίνδυνη πολιτική της εμπλοκής αποτελεί συνέχεια της πολιτικής που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου στο εσωτερικό της χώρας μας και κλιμακώνει την επίθεση στα δικαιώματα της εργατικής λαϊκής οικογένειας, όπως δείχνουν τα αντιλαϊκά αβάσταχτα μέτρα και τονίζει το νομοσχέδιο έκτρωμα που καταργεί το 8ωρο και την κυριακάτικη αργία, θεσμοθετεί το 10ωρο και την απλήρωτη δουλειά, που επιχειρεί να καταργήσει το δικαίωμα στην απεργία και να βάλει και άλλα εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση. Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί αιτία πολέμου, αιτία ξεσηκωμού της εργατικής τάξης του λαού μας. Η πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα των οικονομικών ομίλων φορτώνει την καπιταλιστική κρίση στις πλάτες του λαού και δίνει δισεκατομμύρια για τους νατοϊκούς εξοπλισμούς, ευθύνεται για τις μεγάλες ελλείψεις και την άθλια κατάσταση που επικρατεί στο εμπαρμοτοποιημένο δημόσιο σύστημα υγείας που είναι αθωράκιστο μέσα στην πανδημία. Ευθύνεται για την υποβάθμιση της μόρφωσης, την εμπορευματικοποίηση της παιδείας, βάζει τον ΝΑΤΟ στα πανεπιστήμια για να υπηρετήσει τους δολοφονικούς του σχεδιασμούς. Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι, η κατάσταση μυρίζει μπαρούτι. Το μαρτυράν η τεράστια συγκέντρωση δύναμης πυρός στη Μαύρη Θάλασσα, στη συνοριογραμμή Ρωσίας-Ουκρανίας, η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική. Σε μια περίοδο που κλιμακώνονται οι ανταγωνισμοί ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Ρωσία και την Κίνα, με την εμπλοκή δεκάδων κρατών που δεκάδες εστίες πολέμου καίνε στην Ιδρώγειο και στη γειτονιά μας,
και προειδοποιούν ακόμα και για γενικευμένο υπεριαλιστικό πόλεμο, η κυβέρνηση αναλαμβάνει επιθετικές πρωτοβουλίες για λογαριασμό της αστικής τάξης και των συμμάχων της, οδηγώντας το λαό μας στο πολεμικό σφαγείο. Προχωρά στο επόμενο διάστημα στην ανανέωση και επέκταση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις, συνεχίζει στο δρόμο που έστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αναβαθμίζοντας τις εγκαταστάσεις στη Σούδα που οι ίδιοι χαρακτηρίζουν ως αβύθιστο αεροπλανοφόρο, αλλά και στη Λάρισα, στο Στεφανοβίκιο, στην Αλεξανδρούπολη, που ο στόχος τους είναι να τη μετατρέψουν σε Σούδα του Βορρά. Σπέρνει νέες βάσεις σε πάνω από 20 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Προετοιμάζει τη μεταφορά πυρηνικών στον Άραξο ή σε άλλη περιοχή. Συμμετέχει σε δεκάδες ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις που αποτελούν πρόβες πολέμου, όπως η Defender Europe 2021, για τις ανάγκες της οποίας από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης περνάνε χιλιάδες στρατού και πολεμικά μέσα με προορισμό τη Ρωσία. Αναλαμβάνει για το λογαριασμό του ΝΑΤΟ την επιτήρηση του εναέριου χώρου της Βόρειας Μακεδονίας, της Αλβανίας, του Μαυροβουνίου. Συνάπτει συμφωνίες αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Γαλλία, τη Σαουδική Αραβία. Η αποστολή συστοιχίας Patriot αλλά και προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία, τα σχέδια για την αποστολή δυνάμεων στην Αφρική, οι περιπολίες ελληνικών πολεμικών πλοίων στον Περσικό είναι πολύ επικίνδυνες εξελίξεις. Έχουν σημάνει συναγερμό. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν καμιά δουλειά σε εμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά. Έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά. Αποτελούν πρόκληση για το λαό μας. Οι δηλώσεις της κυβέρνησης αλλά και του Αμερικανού πρέσβη για το βάθεμα του αμερικανονατοϊκού αποτυπώματος στη χώρα μας. Η εμπλοκή της Ελλάδας σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς, τα πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ που δαπανά κάθε χρόνο για τις νατοϊκές ανάγκες, η αγορά των μαχητικών Ραφάλ και των φρεγατών, η παραπέρα πρόσδεση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στους αμερικανονατοϊκούς επιχειρησιακούς σχεδιασμούς δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας, με την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εδαφικής ακεραιότητας. Να διαδοθεί πλατιά και να καταγραφεί στη λαϊκή σκέψη, στη σκέψη της νεολαίας, ότι είπα ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μακελάριδες των λαών. Το μαρτυρά η ίδια ιστορία τους, που είναι γεμάτη από πολέμους και επεμβάσεις από αιματοκυλίσματα λαών. Μέσα στο πλαίσιο της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας γίνεται διαρκώς όλο και πιο επικίνδυνη η κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Οξύνεται ο ανταγωνισμός της ελληνικής και της τουρκικής αστικής τάξης. Εκδηλώνεται η τουρκική επιθετικότητα και παραβιάζονται ο θαλάσσιος και εναέριος χώρος, αμφισβητούνται τα σύνορα και οι συνθήκες που τα καθορίζουν. ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, για να κρατήσουν πάση θυσία την Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο, είναι αδίστακτοι. Παίζουν τα ανταλλάγματα και ξέρουμε καλά πως πίσω από τις διευρυντικές συνομιλίες, τις συζητήσεις για τα όποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, στρώνεται το έδαφος για επώδυνους συμβιβασμούς σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είναι ψεύτικο το δίλημα συμβιβασμός ή πόλεμος. Επιχειρεί να εγκλωβίσει το λαό μας στους ανταγωνισμούς των αστικών τάξεων. Ο ελληνικός λαός δεν έχει να μοιράσει τίποτα με τον τουρκικό λαό, με τον ρώσικο λαό, με τους λαούς της περιοχής. Έχουμε κοινό αντίπαλο τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των αστικών τάξεων και στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Έχουμε κοινό αντίπαλο τις υπεριαλιστικές λικοσυμμαχίες, το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά τη φτώχεια, την εκμετάλλευση, τους ανταγωνισμούς, τις κρίσεις, τους πολέμους.
Ο βρώμικος ρόλος των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται φανερός από τη διατήρηση κατοχής μεγάλου μέρους της Κύπρου για 47 χρόνια, από τα δικοτομικά σχέδια για το Κυπριακό που είναι σε εξέλιξη. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον κυπριακό λαό, στην πάλη, για μια Κύπρο ενιαία, ένα και όχι δύο κράτη, ανεξάρτητη, με μία και μόνη κυριαρχία, μία ηθαγένεια και διεθνή οντότητα, χωρίς ξένες βάσεις και στρατεύματα, χωρίς ξένους εγγυητές και προστάτες. Οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, αλλά και στο κυπριακό, στιγματίζονται από την προσπάθεια να επιβληθεί με κάθε τρόπο η συνεκμετάλλευση του φυσικού πλούτου στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο προς όφελος των ενεργειακών ομίλων και υπό ευρωατλαντική εποπτεία. Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι, η δικαιολογημένη λαϊκή αγανάκτηση και η ανησυχία από τις πολύ επικίνδυνες εξελίξεις κάνει σκόνη τον επικίνδυνο εφησυχασμό που επιχειρεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα κόμματα του Ευρωατλαντισμού. Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει ακόμα πιο αποφασιστικά η λαϊκή πάλη σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σχολείο και πανεπιστήμιο, σε κάθε γειτονιά. Καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στα αστικά κόμματα και στην πολιτική τους, που ματώνει καθημερινά το λαό μας, τον βάζει σε μεγάλους κινδύνους. Σύγκρουση λοιπόν με τις δυνάμεις αυτές, σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την πολιτική της εμπλοκής. Προετοιμαζόμαστε τώρα, οργανωμένα και μαχητικά, για να αντιμετωπίσουμε την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις. Αντιστεκόμαστε μαζικά, διεκδικούμε, δυναμώνουμε τον αγώνα για τις εργατικές λαϊκές ανάγκες, για να γίνουν η εργατική τάξη, ο λαός, νοικοκύριδες στον τόπο μας, να καταργηθεί η εκμετάλλευση και να εξαυληθούν οι αιτίες που γεννούν τους πολέμους, την ανεργία και τη φτώχεια, για να ζήσουν οι λαοί ειρηνικά, με φιλή και αλληλεγγύη, με σχέσεις αμοιβαίου ωφέλος. Από τη σημερινή μας συγκέντρωση δίνουμε το στίγμα πάλης και συνεχίζουμε σε όλη την Ελλάδα για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους υπερηλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Να καταργηθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις. Να κλείσει η βάση της Σούδας, να ξυλωθούν οι βάσεις του θανάτου από τη χώρα μας, να μην δημιουργηθεί καμία νέα ευρωατλαντική βάση και στρατιωτική υποδομή. Όχι στην εγκατάσταση πυρηνικών όπλων στον Άραξο και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα. Καμία συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε εμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό, σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά άλλων λαών. Να σταματήσουν η νατοϊκή άσκηση Defender Europe και όλες οι ασκήσεις που στοχεύουν στην περικύκλωση της Ρωσίας και σημαδεύουν άλλους λαούς. Όχι στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και στη διάταξη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ, ανάκληση της κυβερνητικής απόφασης για την αύξηση της θητείας στο στρατό Ξηράς. Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν. Αποδέσμευση από τις λικοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας και συμβάλλουμε αποφασιστικά στην ανάπτυξη της κοινής πάλης των λαών στην περιοχή μας. Δεν είναι ο υπεριαλισμός ανίκητος. Ανίκητοι είναι οι λαοί όταν αγωνίζονται για το δίκαιο τους. Στον υπεριαλισμό καμιά υποταγή. Η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί. Καλή δύναμη, συνεχίζει.